Αποκλεισμένοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια είναι οι κάτοικοι της κοινότητας Ματσουκίου που από την ημέρα της πρωτοχρονιάς δεν μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας του πάγου που έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου. Ντόπιοι και επισκέπτες αδυνατούν να φύγουν από την περιοχή αφού οι μετακινήσεις με τα συμβατικά οχήματα είναι επικίνδυνοι ενώ μόνο τα μεγάλα οχήματα μπορούν να περάσουν το δρόμο. Όπως καταγγέλνουν όλες αυτές τις ημέρες, κανένα μηχάνημα της κοινότητας ή της πολιτικής προστασίας δεν βρέθηκε στην περιοχή για να ρίξει αλάτι και να καθαρίσει το δρόμο από τον πάγο. Μάλιστα, η αγανάκτησή τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο από τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της κοινότητας Αλκιβιάδη Λάνταβου πως κανένα ουσιαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η περιοχή. Σύμφωνα με το μόνιμο κάτοικο Ματσουκίου Βασίλη Κωνσταδήμα, είναι αδιανόητο μετά από τρεις ημέρες οι 70 κάτοικοι της περιοχής και οι δεκάδες επισκέπτες να μην μπορούν να μετακινηθούν παραμένοντας εγκλωβισμένοι. Ότι η κοινότητα έχει ένα φορτηγάκι το οποίο παίρνει μαχαίρι μπροστά. Το μαχαίρι είναι παρατημένο. Το ίδιο και μια λατσέρα η οποία προσαρμόζεται πάνω στο φορτηγάκι της κοινότητας. Αυτά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρω τι λέει ο πρόεδρος. Αυτά δεν λειτουργούν καθόλου τώρα ή δεν λειτουργήσαν. Αυτό το τριήμερο που χρειαζόταν να λειτουργήσουν δεν λειτουργήσαν. Ξέρω όλο το χωριό αυτό ότι δεν λειτουργήσαν. Σας λέω δεν υπήρχε. Είναι όλος ο δρόμος μέχρι τους Χριστούς 5 πόντους πάγο. Τα 7 χιλιόμετρα τα 5 είναι παγωμένα. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κύριος Κωνσταδήμας και κατά του Προέδρου της κοινότητας για τη δημόσια τοποθέτησή του πως δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στην περιοχή. Δεν ξέρω ή τον πληροφορήσαν λάθος ή δεν ήθελε να πει την αλήθεια γιατί θα το ρωτούσαν απλά τι έγινε με το μαχαιράκι της κοινότητας που με το φορτηγάκι της κοινότητας αυτή την ποσότητα χιονιού μπορούσε να την έχει καθαρίσει. Δεν είναι πολύ χιόνι. Είναι 5 πόντι, οι οποίοι παγώσαν. Επίσης και η αλατιέρα. Δεν έχει, από όταν αγοράστηκε δεν λειτουργήσε ποτέ.